Νομίζω ότι ήταν ένας πολιτικός ο οποίος με την ηθική του ακεραιότητα και με τη σεμνότητά του τίμησε το αξίωμά του και τίμησε και την πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Καλά κάνετε και υπογραμμίζετε ηθική ακεραιότητα, γιατί στις μέρες μας. Δεν είναι δεδομένο. Και είναι από τους λίγους πολιτικούς που έχουν να πούν νομίζω καλά λόγια όλες τις πλευρές. Δηλαδή δεν ακούς κάτι διαφορετικό. Αξιοπρεπής, σοβαρός άνθρωπος και ηθικά άμεμπτος. Για να ξεκινήσουμε με τα δικά μας, κύριε εκπρόσωπε, διότι είμαστε στη φάση της κορύφωσης της διαπραγμάτευσης. Για την κυβέρνηση έχουν τεθεί θέματα που ήταν στην σημαία της, να το πω έτσι. Δηλαδή τα εργασιακά δικαιώματα, οι συλλογικές συμβάσεις, ο περιορισμός των απολύσεων, η προστασία της εργασίας, από τις σημαίες μιας κυβέρνησης της αριστεράς, μιας παράταξης της αριστεράς. Και εδώ τίθενται σε αφισβήτηση, λένε πολλοί, διότι η άλλη πλευρά, η εταίρη μας, και κυρίως το ΔΝΤ ζητούν αύξηση των απολύσεων έως και απελευθέρωση, από ό,τι μαθαίνουμε δηλαδή. Δεν πολύ συμφωνούν με την ιστορία των συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων, για να είμαι ήπιος. Γενικώς θα έλεγε κανείς ότι στον τομέα τον εργασιακό έχουν επικεντρώσει αυτό που λέμε μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον που κατά τη δική τους άποψη θα είναι καλύτερο για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές ή η βασική γραμμή της κυβέρνησης είναι να κλείσουμε την αξιολόγηση? Και ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πάρα πολλές φορές ότι βασικός στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να κλείσει η αξιολόγηση στην ώρα της, χωρίς άσκοπες κολλησιεργίες, αλλά και χωρίς υποχωρήσεις αρχών. Και να κλείσει αξιολόγηση σημαίνει να κλείσει αξιολόγηση πάση θυσία? Όχι, είπα. Χωρίς άσκοπες κολλησιεργίες και χωρίς υποχωρήσεις αρχών. Είπα να πει αυτό που λέτε. Χωρίς υποχωρήσεις αρχών δηλαδή. Οι υποχωρήσεις αρχών θα ήταν να κάνουμε πίσω σε μια σειρά από ζητήματα τα οποία, όπως είπατε και εσείς, τα θεωρούμε κορυφαία σημασίας. Η επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας στη χώρα, η οποία τα χρόνια, ειδικά του μνημονίου, μετατράπηκε σε απόλυτη ζούγκλα, είναι μία από τις προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, παρά το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ειδικά επιμένει σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων, οι οποίες κατά τη γνώμη μας δεν θα βοηθήσουν καν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Για πολλά ζητήματα, δυστυχώς, που έχουν περάσει. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Το θέμα είναι αν μπορεί η κυβέρνηση να μείνει σε αυτές τις γραμμές και να σπαραστεί και να περάσουν. Θεωρώ ότι εξαιτίας και του γεγονότος ότι οι δανειστές σε αυτή τη διαπραγμάτευση δεν είναι απολύτως ενιαίοι, έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε τον κάβο της δεύτερης αξιολόγησης χωρίς να κάνουμε υποχωρήσεις στα εργασιακά που θα μετέτρεπαν το καθεστώς της εργασιακής ζούγκλας σε μιλάτε ακόμα πιο σκληρό. Για ποια κομμάτια μιλάτε? Για τις ομαδικές απολύσεις? Για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις? Για τι πράγμα μιλάμε? Καλά το θέτει ο Δημήτρης. Αν το σημείο, ας πούμε, μη υποχώρηση είναι η παραμονή στην ισχύουσα κατάσταση. Όχι, εμείς βάζουμε ως πρώτη στο στόχο να έχουμε μια επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας, δηλαδή να επανακτήσουμε το καθεστώς των συλλογικών διαπραγματεύσεων όπως ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Mm-hmm. Κατά κύριο λόγο δηλαδή να επανακτήσει η ελληνική αγορά εργασίας τον θεσμό της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο κάποιοι από τους δανειστές ακούνε. Φυσικά υπάρχει πάντα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για αυτά τα πράγματα. Η κυβέρνηση έχει καταλήξει, δεν αναφέρομαι στις λεπτομέρειες της συζήτησης, αλλά στη γενική κατεύθυνση, αν έχει καταλήξει, αν εμείς με βάση και την άποψη που έχουμε για το χρέος και την προσπάθεια που καταβάλλεται για να υπάρξει μια σχετική ρύθμιση, αν εμείς θέλουμε το ΔΝΤ στην ιστορία αυτή και αν είμαστε διατεθειμένοι να πάμε στην υπογραφή ενός παράλληλου προγράμματος με το ΔΝΤ. Το κύριο πράγμα το οποίο θέλουμε εμείς από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι να σταματήσει να πατάει σε δύο βάρκες. Δηλαδή να μας πει αν είναι μέσα ή έξω από το πρόγραμμα. Mm-hmm. Αυτό είναι το κύριο το οποίο είναι θέμα του ΔΝΤ να αποφασίσει. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα αποφασίσει ότι είναι εντός ή εκτός, θα συζητήσουμε με ποιο τρόπο θα συμμετέχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με ένα παράλληλο πρόγραμμα. Κοιτάξτε, να δείτε, πάντα από το 2010, αυτό το οποίο συνέβαινε είναι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις υπέγραφαν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μια παράλληλη συμφωνία, η οποία έτρεχε μαζί με το μνημόνιο το οποίο υπογράφαμε στην αρχή με τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και στη συνέχεια με τον ESM. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, το ίδιο επειδή η κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε.
αν το ΔΝΤ αποφασίσει ότι θέλει να είναι στο πρόγραμμα με όρους οι οποίοι δεν είναι ακραίοι, με όρους οι οποίοι, με όρους με τους οποίους εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να συμφωνήσουμε. Ουσιαστικά δηλαδή με βάση τους όρους της συμφωνίας του Αυγούστου. Με βάση, ακριβώς. Το έχουμε πει ξεκάθαρα ότι για μας οι βασικές ημερομηνίες αλλά και οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους συζητάμε είναι οι άξονες που έχουν τεθεί τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015. Νομίζω ότι είναι απολύτως εύλογο από τη δικιά μας πλευρά να ζητάμε κάτι τέτοιο. Άρα αξιολόγηση, ολοκλήρωση της αξιολόγησης και ρύθμιση, όποια ρύθμιση, για το χρέος πάνε μαζί. Θα σας πω, το βασικό χρονοδιάγραμμα είναι το εξής, ότι στο Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη φιλοδοξούμε και νομίζω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και προϋποθέσεις να το πετύχουμε, να έχουμε κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση, να πάρουμε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, για τα οποία λέγατε και εσείς προηγουμένως ότι η ESM ετοιμάζει τεχνική πρόταση. Θα δούμε τις λεπτομέρειές της. Θα δούμε τις λεπτομέρειές της. Δεν μπορώ να σας πω κάτι από αυτό αυτή τη στιγμή. Εμείς τι ζητάμε πάντως ως ρύθμιση, κύριε Τζανακόπουλε, όταν λέμε ρύθμιση του χρέους, τι ζητάμε ακριβώς? Θα σας πω μισό λεπτό να ολοκληρώσω την προηγούμενη φράση, η οποία αφορά το χρονοδιάγραμμα. Να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση στο Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη, να ληφθούν συγκεκριμένα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και να περάσουμε στη συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων. Υπάρχει δυνατότητα. Δύσκολη εξίσωση. Μπορούμε να το. Γιατί άκουσα και τον κύριο Σόιμπλε να είναι σε μια πολύ σκληρή γραμμή. Θα σας πω. Ποιο ρίσκο έχει να πει απέναντι στον κύριο Σόιμπλε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση απέναντι στο ότι οι Έλληνες ζουν πάνω από τις δυνατότητες τους? Η θέση του κυρίου Σόιμπλε, οι θέσεις μάλλον του κυρίου Σόιμπλε για την Ελλάδα είναι γνωστές από το 2010 και μετά. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει δεν είναι η θέση του κυρίου Σόιμπλε, αλλά είναι το κλίμα μέσα στο οποίο γίνονται αυτές οι δηλώσεις. Το τελευταίο διάστημα βλέπετε ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια πολιτική κινητικότητα σε ό,τι αφορά και τη λιτότητα, σε ό,τι αφορά και το ελληνικό πρόγραμμα. Δηλαδή, ο κύριος Σόιμπλε αυτή τη στιγμή δεν τα βάζει μόνο με την Ελλάδα. Έχετε δει ότι τα έβαλε με τον κύριο Ομπάμα, τα έβαλε με την Κομισιόν, τα έβαλε με την Ελλάδα, η οποία είναι συνηθισμένη, εν πάση περιπτώσει, να ακούει αυτά τα οποία λέει. Άρα αυτό που σας λέω είναι ότι δεν έχει σχετισμό δυνάμεων στην Ευρώπη από αυτά. Εκτιμώ ότι υπάρχει μια μετατόπιση στο σχετισμό δύναμης. Η έκθεση της Κομισιόν που λέει ότι η λιτότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις. Οι δηλώσεις του κυρίου Ντάιζελμπλουμ, ο οποίος είπε ότι στο Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη υπάρχει δυνατότητα για ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Η στάση της Ιταλίας, η οποία βρίσκεται σε μια γραμμή. Αλλά όλα αυτά είναι και σε μια κλωστή παράξενη πολιτική. Βεβαίως. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, ότι πάντοτε γίνεται, γίνεται αυτό το οποίο θέλει ο Σόιμπλε. Ο κύριος Σόιμπλε τον Ιούλιο του 2015 ήθελε να φύγουμε από την Ευρωζώνη. Τελικά δεν τα κατάφερε. Αφού τα κάναμε όλα, γιατί να φύγουμε? Δεν είναι έτσι. Το γράψαμε μια μνημονιάρα, θα σου πει ο άλλος. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Να ρωτήσω όμως τώρα κάτι. Θα μας πείτε όμως τι ζητάει η ελληνική κυβέρνηση. Όταν λέμε εμείς βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, ποια είναι αυτά? Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος αφορούν την αλλαγή, για παράδειγμα σας λέω, την αλλαγή των κειμενόμενων επιτοκίων σε σταθερά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση του ελληνικού χρέους ανεξαρτήτως κινδύνων οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι ασύμμετροι σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα επιτόκια. Και αυτό θεωρούμε και νομίζω ότι ορθώς το θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει έναν καθαρό, αποσυνδεδεμένο από οποιαδήποτε διακύμανση, από οποιαδήποτε διακύμανση, θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει ένα καθαρό διάδρομο για τους επενδυτές, έτσι ώστε να γνωρίζουν ότι αν επενδύσουν στην ελληνική οικονομία, αν επενδύσουν στην ελληνική οικονομία, τα επιτόκια τους θα είναι σταθερά. Αυτό απομειώνει τον κίνδυνο και δημιουργεί τη δυνατότητα για μία έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, εφόσον προφανώς υπάρξει και η είσοδος της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πει ότι για να μπορέσει η Ελλάδα να μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, χρειάζεται οπωσδήποτε να πάρει κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Με αυτή την έννοια, αυτά τα δύο πράγματα είναι συνδεδεμένα. Από τη μία μεριά, η λήψη των μέτρων αυτών, και στη συνέχεια, εντός του πρώτου τριμήνου του 2017, να υπάρξει η είσοδος της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Όλο αυτό αλλάζει πλήρως το τοπίο. Εγώ σας λέω ότι βγαίνει όλο αυτό ο σχεδιασμός και βγαίνει όπως το θέλετε. Για την κοινωνία αυτό τι σημαίνει και πώς θα αποτυπωθεί στην κοινωνία? Διότι εδώ έχουμε μια ζωφερή πραγματικότητα, η οποία θα επιδεινωθεί το 2017, κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, με επιπλέον μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί. Δεν χρειάζεται να βάλετε καινούργια. Ήδη περιμένουμε στους καφέδες, στα τσιγάρα, παντού. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, νέα φορολογία, εμέσως.
δια των εισφορών. Όλο αυτό το κλίμα που λέτε τώρα, πώς θα αποτυπωθεί στην κοινωνία? Έχετε κάποιο σχεδιασμό γι' αυτό? Η ρύθμιση του χρέους και η είσοδος της Ελλάδας στις αγορές χρήματος δεν σημαίνει ότι θα έχει άμεσα αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών, και εδώ πρέπει να είμαστε σαφείς. Ωστόσο, είναι το πρώτο βήμα για την απαλλαγή από την Επιτροπία. Διότι η Επιτροπία, ξέρετε, ότι στηρίζεται σε ένα μηχανισμό που λέει ότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να δανειστείς από τις αγορές και πρέπει να δανείζεσαι από τον επίσημο τομέα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνεις διαρκώς δημοσιονομική προσαρμογή. Ναι, θα πρέπει να. Είναι το λεγόμενο μεταρρυθμίσεις για χρήματα. Ναι. Εφόσον η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να βγει στις αγορές χρήματος, τότε ούτως ή άλλως θα χαλαρώσει το καθεστώς της Επιτροπίας. Πρώτο είναι αυτό. Εξαρτάται, γιατί δεύτερο, αυτό είναι και λίγο πολύπλοκο από την άποψη και των επιτοκίων και των στόχων που έχουν τεθεί εδώ για τα πλεονάσματα κτλ. Δηλαδή πάει μαζί, κύριε εκπρόσωπε, και το θέτουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Εδώ του έχετε μπετών και την αντιπολίτευση. Ναι. Σου λένε να αλλάξουμε τη στόχευση. Ωραία. Για να πετύχεις εσύ και να αλλάξεις τη στόχευση, πρέπει αυτό να ενταχθεί στην κουβέντα, δηλαδή των πρωτογενών πλεονασμάτων εννοώ, ούτως ώστε να ξέρεις ότι δεν έχεις να λάβεις πρόσθετα μέτρα για να καλύψεις τα πλεονάσματα που έχεις βάλει ως στόχο, διότι όλοι λένε ότι δεν πρόκειται. Μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι πρόκειται. Όλοι οι υπόλοιποι λένε, και οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά και οι εντόπιες πολιτικές δυνάμεις, ότι δεν πρόκειται να πετύχουμε τέτοιους στόχους. Άρα, αυτή τη στιγμή όλοι. Όσοι κάθονται στο τραπέζι διαπραγμάτευσης εκτός Δουνουτού, δηλαδή και ο ESM και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν και προφανώς η ελληνική πλευρά, λένε ότι με βάση τα όσα έχουν συμφωνηθεί και έχουν ψηφιστεί μέχρι τώρα, έχουμε τη δυνατότητα το 2018 να πιάσουμε το 3,5%. Από εκεί και πέρα είναι ανοιχτό και τίθεται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Το έβαλε και ο κύριος Ντάζελμπλουμ, αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι πρέπει να ανοίξει το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2019 και μετά, έτσι ώστε να υπάρξει ένας δημοσιονομικός χώρος για να γίνει και μια πιο συγκροτημένη κοινωνική πολιτική. Αυτό είναι δεδομένο. Εσείς θα επιθυμούσατε ή θα επιδιώκατε, για να το πάω και στο πολιτικό πεδίο, θα επιδιώκατε μια σύμπτυξη των δυνάμεων, ας πούμε, όλων των πολιτικών δυνάμεων, αφού έχουμε ένα κοινό στόχο να μην είναι τόσο υψηλά τα πρωτογενή πλεονάσματα, να επιδιωχθεί μια διαπραγμάτευση με ενίο το πολιτικό σύστημα απέναντι στις εκτιμήσεις, στις απαιτήσεις των δανειστών? Εμείς ακούμε αυτή την ιδέα, ωστόσο πρέπει να μιλήσουμε ειλικρινά. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό το οποίο λέει είναι σκληρή λιτότητα, η οποία θα πρέπει να δοθεί ως αντάλλαγμα για την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Ένα και στο χέρι. Το δεύτερο είναι ότι τι ακριβώς θέλει κανείς να κάνει με τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων και με το δημοσιονομικό χώρο που θα αποκτήσει. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι το δημοσιονομικό αυτό χώρο θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να μειώσει τη φορολογία κατά κύριο λόγο στις μεγάλες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και αναμασά αυτό το παλιό αφήγημα του νεοφιλελευθερισμού. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολιτικές προϋποθέσεις για συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το σχέδιό του. Με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Με άλλες πολιτικές δυνάμεις, στο βαθμό που κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις, βεβαίως. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε. Σενάρια, όπως είδαμε. Με τον κύριο Λαλιώτη, που υπάρχει μια υπόγεια διαδρομή. Εντάξει, με την κυρία Γεννηματά, με τον Πάσο. Δεν θέλω να τα σχολιάσω όλα. Υπάρχει επαφή με αυτό το χώρο. Δεν θέλω να τα σχολιάσω όλα. Όχι, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε ανοιχτοί, εφόσον κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις, να τις συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, να σας πω το εξής. Τα πολιτικά κόμματα τα οποία εσείς τώρα αναφέρετε, λίγο όψιμα θυμήθηκαν το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων και μας κατηγορούσαν για το γεγονός ότι προχωρήσαμε στη διαπραγμάτευση το 2015, τη στιγμή που το πρόγραμμα του 2012, το οποίο είχαν συμφωνήσει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, προέβλεπε πρωτογενή πλεονάσματα για το 2016, δηλαδή την τρέχουσα χρονιά, του ύψους 4,5%. Αυτό σημαίνει. Εντάξει, με άλλους ρυθμούς ανάπτυξης. Ναι, ποιοι θα ήταν οι ρυθμοί ανάπτυξης? Με άλλους ρυθμούς ανάπτυξης δεν νομίζω ότι υπήρχε αυτή η προοπτική. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. 4,5% έλεγε το. Θύσεις παράτηγε και. Ναι, σωστό, σωστό. 4,5% έλεγε το προηγούμενο πρόγραμμα για το 2016. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1,75 στόχο. Αυτό σημαίνει αρκετά δις λιγότερα, δηλαδή αρκετά δις εξοικονόμηση για την ελληνική οικονομία και την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου. Και ξαφνικά. Σε υφεσιακό περιβάλλον βρισκόμασταν και προηγουμένως. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Να σας πω. Το βασικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας το 2014 ήταν ότι έχει καταφέρει
να φτιάξει μια ιστορία επιτυχίας για την Ελλάδα και να βγάλει τη χώρα στην ανάπτυξη. Mm-hmm. Ο λόγος για τον οποίο η ελληνική οικονομία πέρασε στην ανάπτυξη το 2014, ελάχιστη, οριακή, 0,35% σας θυμίζω, mm-hmm. Την οποία υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα οριακή ανάπτυξη να σημειώσουμε και φέτος με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, ήταν διότι αυξήθηκε η ιδιωτική κατανάλωση. Και ξέρετε γιατί αυξήθηκε η ιδιωτική κατανάλωση? Διότι εν ώψη εκλογών ο κύριος Σαμαράς σταμάτησε να εφαρμόζει το πρόγραμμα. Πέταξε δηλαδή το πρόγραμμα εκτός πορείας. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο είχαμε ανάπτυξη το 2014. Τώρα, κύριε Υπουργέ, είμαστε σε μια... Με αυτή την έννοια σας λέω ότι όλο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τότε ότι η χώρα είναι έτοιμη να βγει στις αγορές ήταν στην πραγματικότητα μια φαντασιοπληξία. Έχετε εικόνα της κοινωνίας, κύριε Υπουργέ, γιατί εδώ μιλάμε πολύ, πολύ για σενάρια και για νούμερα και για μεγέθη. Αυτή τη στιγμή εγώ ξέρω ότι η κοινωνία υποφέρει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πώς θα τα βγάλει πέρα? Υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι, όπως ξέρετε, ο μισός πληθυσμός είναι άνεργος και άλλο μισός χρωστάει. Ή και όλοι μάλλον χρωστάνε. Και οι άνεργοι μαζί, εννοείται. Λοιπόν, τι θα κάνετε? Έχετε κάποιο σχεδιασμό για το πώς θα ανακουφιστεί η κοινωνία? Θα πάτε σε μείωση φορολογίας? Θα πάτε σε αναπτυξιακή διαδικασία να έρθει και ένας επενδυτής να βάλει τα λεφτά του στην Ελλάδα? Όλα αυτά πώς θα γίνουν? Βεβαίως. Γιατί έχετε και εσείς καλλιεργείτε ένα success story. Όχι, έχετε όχι. Γίνει ο Σαμαράς του 2016. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό. Δεν είναι υπερβολικό. Εννοώ στην πολιτική. Σε κανένα σημείο δεν είπαμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει success story για την ελληνική οικονομία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν βαθιά προβλήματα στην ελληνική κοινωνία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με δεδομένους τους περιορισμούς, τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, για να στηρίξουμε αυτή την κοινωνία, η οποία και αγωνιά, αλλά έχει και προσδοκίες από εμάς. Μπορούμε να συζητήσουμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει για να στηρίξουμε την κοινωνία. Για παράδειγμα, τα 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι οι οποίοι απέκτησαν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι κάτι. Δεν είναι πόσα χρόνια. Δεν είναι πόσα χρόνια. Το 2017 θα μειωθεί έστω και κατά ελάχιστο ένας φόρος. Ένας. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι φόροι. Το σίγουρο είναι ότι κατά το 2017 θα μειωθεί η έτη περαιτέρω ανεργία. Σας θυμίζω ότι αναλάβαμε τον Γενάρη του 2015 με την ανεργία στο 27% και παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί η ανεργία να είναι απαράδεκτα υψηλή, έχουμε καταφέρει να τη μειώσουμε κατά 4 μονάδες. Δεν είναι μονάδες. Όχι, όχι. Ωστόσο, γνωρίζετε όμως τους περιορισμούς της συμφωνίας. Οι περιορισμοί της συμφωνίας ήταν σαφείς, ήταν δεδομένοι. Κληθήκαμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις τον Αύγουστο. Το γνωρίζαμε. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τη συμφωνία και να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από την επιτροπία και από την ανάγκη να δανείζεται από τον επίσημο τομέα. Αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει, αλλά όλα αυτά, ας πούμε, δουλεύουν. Εννοώ και ο τρόπος που δουλεύει η οικονομία και οι διαπραγματεύσεις που κάνετε και η ιστορία του χρέους κτλ. Δουλεύουν και ταυτόχρονα τρέχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, θα σας πει κάποιος. Φταίει, ας πούμε, η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, στο γεγονός ότι αυτή την ώρα στα νησιά μας παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα γύρω από το προσφυγικό μεταναστευτικό, με την υπερσυγκέντρωση μεγάλου αριθμού μεταναστών προσφύγων σε hot spots, τα οποία δουλειά τους δεν είναι για να μείνουν οι άνθρωποι εκεί 2 χρόνια. Είναι για να κάτσουν 70 ώρες, να τους καταγράψουν και να σηκώσουν να φύγουν. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλα προβλήματα. Καταρχήν, κακές συνθήκες διαβίωσης για τους ανθρώπους αυτούς. Δεύτερον, μεγάλες εντάσεις στις τοπικές κοινωνίες. Και τρίτον, και η καλλιέργεια ενός κλίματος από δυνάμεις που ενδιαφέρονται να φτιάξουν τέτοιου είδους κλίμα ακροδεξίας κτλ. Με αποτέλεσμα να έχουμε και κίνδυνο, ας πούμε. Η προσφυγική κρίση είναι μια κρίση παγκοσμίων διαστάσεων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπερβαίνει. Νομίζω ότι σχετίζεται και με αυτό. Γιατί, υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνάμεις μιας χώρας η οποία βιώνει 7 χρόνια μια τεράστια οικονομική κρίση και παρόλα αυτά νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να διαχειριστούμε την προσφυγική κρίση χωρίς τις εντάσεις τις οποίες είδαμε σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Mm-hmm. Επίσης καταφέραμε να διαχειριστούμε την προσφυγική κρίση με έναν τρόπο ο οποίος σε τίποτα δεν έχει να κάνει με τον τρόπο που διαχειρίστηκε η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη ή εν πάση περιπτώσει κάποια κράτη της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης στο ζήτημα. Ούτε κλειστά σύνορα, ούτε φράχτες, ούτε μια στρατοκρατούμενη, ας πούμε, ζώνη. Αυτό αλλά νομίζω ότι καταλήψει τους ανθρώπους αυτού στα νησιά μας. Δεν το νομίζω. Με αποτέλεσμα και αυτοί να υποφέρουν πρέπει και να, πρέπει να καταλάβετε, πρέπει να νησιώτες καταλάβουμε όλο το εξής. Βεβαίως. Κάποιοι νησιώτες. Ναι. Να πάρουμε για παράδειγμα τα γεγονότα τα οποία έγιναν στοιχείο. Η ελληνική κυβέρνηση, δια του αρμόδιου υπουργού, είχε προτείνει στις τοπικές αρχές εδώ και καιρό
ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα καινούριο hot spot, το οποίο να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα έξω από την πόλη της Χίου. Στην αρχή οι τοπικές αρχές συμφώνησαν, υπέδειξαν μάλιστα και έναν συγκεκριμένο χώρο, και στη συνέχεια, απέσυραν τη συγκεκριμένη πρόταση. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι οι ευθύνες δεν είναι αποκλειστικά και μόνο της ελληνικής κυβέρνησης. Βεβαίως δεν το καταλαβαίνει. Ωστόσο πρέπει να το καταλάβει. Εγώ άκουσα τον κύριο Μουζάλα να διαμορφώνει ένα σχέδιο για να περάσει το μεγαλύτερο κομμάτι των ανθρώπων που είναι εγκλωβισμένοι τώρα στα νησιά, για να περάσει στην υπόλοιπη χώρα. Να μοιραστεί έτσι ώστε να μην είναι βάρος για καμία τοπική κοινωνία και οι συνθήκες ζωής για τους ανθρώπους αυτούς να είναι αξιοπρεπείς. Αυτό το σχέδιο το ακούσαμε, είδαμε και τις πρώτες επαφές σε διάφορες τοπικές κοινωνίες όπως στην Κρήτη, ας πούμε, και εκεί μείναμε. Ωραία. Τίποτα. Να σας πω γι' αυτό. Η αποσυμφόρηση των νησιών και η μεταφορά πληθυσμών προσφύγων και μεταναστών προς την υπηρετική χώρα σχετίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και με την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Γνωρίζετε ότι αν κάποιος μεταφερθεί στην υπηρετική χώρα, δεν εμπίπτει πλέον στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας. Με αυτή την έννοια, αυτό το οποίο γίνεται σε περίπτωση που κάποιος κάνει αίτηση ασύλου, η οποία πρέπει να ξέρετε, θα σας πω, έχουμε τριπλασιάσει την αποδοτικότητα της υπηρεσίας ασύλου. Ωστόσο, η Ελλάδα εκτός από... είναι κράτος δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίες θα πρέπει να τηρηθούν και θα πρέπει να τηρηθούν και θα πρέπει να τηρηθούν. Όμως και από την ευρωπαϊκή πλευρά που δεν έχει στείλει τους εμπειρογνώμονες κτλ. Αυτό θα σας έλεγα. Και η κυβέρνηση πώς κρίνει το γεγονός ότι σηκώνεται και φεύγουν. Πώς φεύγουν δηλαδή. Υπάρχει συμφωνία. Κοιτάξτε. Πήραν οι Βέλγοι τους δικούς τους, γεια σας. Οι Βέλγοι πήραν τους δικούς τους διότι έληξε ο χρόνος παραμονής τους. Από εκεί και πέρα η Ευρώπη έχει ευθύνη για το γεγονός ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό κολυσιεργεί σε ό,τι αφορά την αποστολή εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα συνδράμουν στο έργο των ελληνικών αρχών. Εσείς λένε ότι δεν πρέπει να απορροφήσετε τα κονδύλια, ενώ υπάρχει ένας πακτολός. Δεν υπάρχει πακτολός και προσπαθούμε να τα απορροφήσουμε. Δεν μπορείτε να τα απορροφήσετε. Απορροφούμε με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Προφανώς πρέπει να γίνουν περισσότερα. Ωστόσο, νομίζω ότι η προσφυγική κρίση δεν ενδείκνεται για να αρχίζουμε τις κατηγορίες ο ένας απέναντι στον άλλον. Η Ευρώπη απέναντι στην Ελλάδα, η Ελλάδα απέναντι στην Ευρώπη, η Τουρκία απέναντι στην Ευρώπη. Σας λέω ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι για όσους εκτιμάμε ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες η αίτηση ασύλου του να ευδοκιμήσει, μεταφέρονται στην υπηρετική χώρα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, σας ξαναλέω ότι δεν γίνεται να μεταφερθούν για τον απλούστατο λόγο ότι στη συνέχεια δεν θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Mm-hmm. Αν λοιπόν αυτή η συμφωνία πέσει, όλοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο θα γίνει δεν θα έχει καμία σχέση με όσα έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Με αυτή την έννοια, κύρια μέρημνα αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση είναι να συνεχίσει να εφαρμόζεται, να συνεχίσει να ισχύει και να εφαρμόζεται η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Και νομίζω ότι όλοι, και η αξιωματική αντιπολίτευση και οι τοπικές κοινωνίες. Άκουσα τον κύριο Βαρβιτσιώτη ότι χθες που είναι ο αρμόδιος τομέαρχης της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πάει στοιχείο, σας κατηγορεί ότι δεν υλοποιείται τα συμφωνηθέντα στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών που είχε προηγηθεί, όπου εκεί είχαν τεθεί ζητήματα διαχωρισμού μεταναστών, προσφύγων, τα προαναχωρησιακά κέντρα πρέπει να οργανωθούν κτλ. Κτλ. Αυτό σας κατηγορεί. Και έχει κάνει τη χώρα έναν μεγάλο καταβλισμό. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι τι θα έκανε η Νέα Δημοκρατία στη θέση μας. Αν η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι θα πρέπει να αρχίσουμε τις παραπροωθήσεις από τη θάλασσα, όπως γνωρίζετε ότι ήταν η πρακτική των προηγούμενων ελληνικών κυβερνήσεων, εκεί θα διαφωνήσουμε και θα διαφωνήσουμε καθέτος. Σε ό,τι αφορά τώρα για το τι κάνουμε για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την προσφυγική κρίση, όλα αυτά τα συζητήσαμε και προηγουμένως. Σας λέω, έχουμε αυξήσει την αποδοτικότητα της υπηρεσίας ασύλου, μεταφέρουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούμε ότι θα έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάρουν άσυλο στην υπηρετική χώρα, αλλά από εκεί και πέρα σας ξαναλέω ότι η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Μάλιστα. Και όταν κάποιος κάνει αίτηση ασύλου, θα πρέπει να είμαστε και εμείς βέβαιοι, αλλά και εκείνος ο οποίος κάνει την αίτηση ασύλου, ότι η αίτησή του θα λάβει την προσοχή η οποία της αρμόζει με βάση τις διεθνείς συνθήκες και με βάση το εσωτερικό δίκαιο. Αυτή είναι η βασική θέση. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι, σας ξαναλέω, η προσφυγική κρίση δεν ενδείκνεται για τέτοιου τύπου ανευθυνή αντιπολίτευση και για κομματικές αντεκλήσεις. Μια και λέμε κομματικές αντεκλήσεις, εκλογές το 19, γιατί η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να επιμένει στο να γίνουν εκλογές τώρα. Η κυβέρνηση
είναι στην κατεύθυνση και λόγω του ανασχηματισμού και τα λοιπά και των διαπραγματεύσεων 19 και... Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2019. Επιτρέψτε μου όμως ένα σχόλιο για αυτό το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ συγκεκριμένο στόχο. Και πολύ φοβάμαι ότι είναι ένας στόχος εξαιρετικά επικίνδυνος, όχι για την σημερινή κυβέρνηση, αλλά για τη χώρα. Αυτό το οποίο θέλει είναι να αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, να μην υπάρξει καμία ρύθμιση του χρέους, έτσι ώστε να προχωρήσουμε. Αυτό λέει το αντίθετο, πώς το λέτε αυτό. Σας πω. Λέει όταν ζητά όμως η Νέα Δημοκρατία εκλογές, γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποσταθεροποιούσε την ελληνική οικονομία και θα δημιουργούσε μια μεγάλη αναταραχή, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο θέλει είναι την πλήρη αποτυχία των διαπραγματεύσεων, την μη ρύθμιση του χρέους, έτσι ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει ένα σκληρότατο πρόγραμμα. Αυτό είναι το τέταρτο μνημόνιο, το σκληρότατο πρόγραμμα το οποίο πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να το προσφέρει ως αντάλλαγμα για την ρύθμιση του χρέους. Αυτό είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός. Κλείνουμε, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Και ελπίζουμε σε τακτική επικοινωνία, ενώ να καθιερώσετε και αυτή την αναβδομάδα. Στο κάτω και πιο συχνά που λένε, επικοινωνία με τους πολιτικούς συντάκτες, χρειάζεται μια συνεχής ενημέρωση και ανταλλαγή. Όσο μπορώ, το κάνω. Απόψεων, ναι, διότι και τα θέματα είναι μεγάλα έτσι κι αλλιώς. Και καλό είναι να μην υπάρχουν και παρασυζητήσεις, παραπολιτικές. Ναι, προφανώς. Ορθό είναι αυτό που λέτε και προσπαθώ να το κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζαβέλα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε.